το Beetlejuice Beetlejuice Τρίτη φορά δεν το λέμε το όνομα, να είμαστε σίγουροι. Είναι το sequel στην εξαιρετική gothic μαύρη κομμωδία Beetlejuice που είχε βγει πριν 36 χρόνια και σε περίπτωση που σε κάποιος είπε ένα καμπανάκι 36 χρόνια κάτι μου λέει αυτό. Ναι, ακολούθησε από ό,τι φαίνεται τα χνάρια του Top Gun. Το Top Gun Maverick επίσης βγήκε 36 χρόνια μετά το original Top Gun. Όπω και το original, έτσι και αυτό είναι φυσικά από έναν από του αγαπημένου μου σκηνοθέτε, τον Tim Burton. Επιστρέφουν, δεν το συζητάμε, στο ρόλο του Σκαθαρό ο Μάικλ Κίττον, επίση η Κάθρινο Χάρα και η Winona Ryder και έχουμε και αρκετού καινούριου ηθοποιού, μεταξύ των οποίων είναι η Τζένα Ορτέγκα, ο Βίλεμ Νταφό και, όπω έχετε δει και στο τρίλερ, η Μόνικα Μπελούτσι. Ο λόγο που το λέω έτσι και μπορεί να μπει θεωρητικά στα αρνητικά τη ταινία αυτό είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν τη Μόνικα Μπελούτση καθόλου. Και να μην υπήρχε στην ταινία δεν θα άλλαζε σχεδόν ε, τίποτα. Είναι, έχει λίγο χρόνο μέσα, είναι σαν κάμεο και αυτό που κάνει είναι απλά που εμφανίζεται, ύπταται όπω βλέπετε τέλο πάντων στο τρέλερ. Λέει Beatles και όλα αυτά και εκεί τελειώνει το, το θέμα. Τα αγαπημένα μας φαντάσματα, η Gina Davis και ο Alec Baldwin δεν επέστρεψαν από το προηγούμενο έργο και ο λόγος είναι ότι Tim Burton και εκεί και, και είπε ότι ήθελα λέει, να επικεντρωθώ σε άλλα πράγματα του story και δεν ήθελα να βάλω αυτού του δύο χαρακτήρες μέσα. Η Gina Davis είπε ότι τα φαντάσματα δεν γερνάνε οπότε δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε αυτού του ρόλους. Αλλά η αλήθεια είναι παιδιά ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν επέστρεψαν διότι δεν μπορούσε να επιστρέψει ο Alec Baldwin λόγω όλου αυτού που έχει γίνει που σκότωσε κατά λάθο, πυροβόλησε, πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθο την σκηνοθέτηδα του Rust, μια ταινία που θα πρωταγωνιστούσε ο Άλεκ Baldwin και έχει γίνει ένα χαμό με τη Δίκη. Τα έχουμε συζητήσει αυτά τώρα και στο Real News. Οπότε, αφού δεν μπορεί να επιστρέψει, ο Άλεκ δεν μπορεί να επιστρέψει και η Τζίνα Davis. Και το story του sequel είναι δύο βασικά πράγματα θα λέγαμε, γιατί γενικά έχει πολλέ ε, μικροϊστορίες μικροϊστορίε μέσα, κάθε χαρακτήρα έχει το δικό του. Το ένα θα, λέγα, θα έλεγα προσωπικά ότι είναι πω ε, η Ντολόρε που υποδίδει τη Μόνικα Μπελούτσι κυνηγάει τον Beatles και φυσικά ο Beatles πρέπει να βρει τρόπο να γλιτώσει από αυτήν. Και το δεύτερο είναι ότι η Άστρια, η κόρη τη ε, ε, έχει μπλέξει με κάποιο τρόπο, για να μην ε, κάνω spoiler, δεν θυμάμαι αν το δείχνει αυτό στο, στο trailer. Και βρέθηκε στον κάτω κόσμο ενώ είναι ζωντανή και φυσικά δεν πρέπει να πάει, πρέπει να την πάρουν πίσω. Θα ανοίξω με τα πράγματα που δεν μου άρεσαν στο έργο και θέλω να κλείσω με τα θετικά, διότι έτσι έφυγα και από την ταινία με θετικό πρόσωμο. Το ένα είναι ότι συμπτωματικά, όπω και στο Alien Romulus που σα είπα, ότι ήταν με την κακή έννοια όμω greatest hits όλων των υπόλοιπων ταινιών Alien, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και εδώ, απλά όχι σε τέτοιο στο βαθμό του Romulus. Δηλαδή, έχει πάρει τι καλύτερε στιγμέ, α πούμε, και τα καλύτερα πράγματα από το original Beetlejuice και τα έχει βάλει στο Sequel. Κάποια από αυτά, ή και αρκετά μπορεί να πει κανεί, είναι ωραία βαλμένα μέσα, δηλαδή είναι αυτό που, λένε, που λέμε fan service ή ομάζ τέλο πάντων στην original ταινία, αλλά είναι και αρκετούτσικα τα οποία φαίνεται ότι τα έχει ενώ δεν κόλλαγαν, τα έβαλε με το ζόρι δεν και καλά, επειδή είναι όπω πήγε το τραγούδι με το τάλι με μπανάνα και όλα αυτά, τα έχει, τα έχει βάλει μέσα με το ζόρι και φαίνεται αυτό το πράγμα. Μετά το ότι λείπουν τα φαντάσματα αυτόματα, αφαιρεί την άγκυρα στο φυσιολογικό για το κοινό, διότι ότι αυτοί ήταν οι μοναδικοί χαρακτήρε που ήταν φυσιολογικοί σε σύγκριση με, τους, με τον υπόλοιπο χαμό που γινόταν, α πούμε, στο, στο Beatles, Ενώ εδώ πέρα όλοι οι χαρακτήρε είναι πάρα πολύ ιδιαίτεροι και στον κόσμο του, η Gothic και όλα αυτά τα την παρτονίστηκα. Μια που για χαρακτήρε, επιπλέον ο Ρόρι, ο αραβωνιαστικό τη δεν μου άρεσε καθόλου και είναι όπως και της Μόνικα Μπελούτσι, ένας χαρακτήρας που αν τον αφαιρούσαμε δεν θα χάναμε και κάτι. Απλά εδώ στην προκειμένη, τουλάχιστον τη Μόνικα Μπελούτσι, δεν ενοχλούσε ο χαρακτήρα εσύ που θέλει να δει περισσότερα. Ενώ στον Ρόρι ήθελε απλά να μην υπάρχει μα το εργό. Και το τελευταίο μου αρνητικό είναι ότι είχε κάποιε σκηνέ είτε περιτέ είτε που τράβαγαν πάρα πολύ. Όπω α πούμε στο τέλο είχε ένα τραγούδι το οποίο τραβάει πάρα πολύ ώρα και ενώ μου άρεσε πάρα πολύ η μουσική τη ταινία και πολύ ωραία επιλογή κομματιών, το συγκεκριμένο κομμάτι δεν, δεν το βρήκα και πετυχημένο κιόλα. Τέλο πάντων, εμένα δεν μου άρεσε. Αλλά μέσα σε όλα τράβαγε και πάρα πολύ. Δηλαδή και ωραίο να ήταν, τράβαγε τόση ώρα που λέω εντάξει, okay, φτάνει, πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Παρόλα όμω αυτά τα αρνητικά, εγώ διασκέδασα πάρα πολύ. Ε, γελάγαμε και εγώ και η αίθουσα γενικότερα που ήμουν σχεδόν συνέχεια. Δεν λέω ότι αστεία ήταν γελάγε 10 στα 10, αλλά ήταν 7,5 στα 10, το οποίο για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό για μία κομμωδία. Εννοείται ευχαριστήθηκα τα πρακτικά εφέ που καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μέσα και από το τρέιλερ του Τιμ Barton, αυτά τα, τα γκώθικτα, τα περίεργα και χαίρομαι που δεν το γύρισε σε CGI γιατί θα μπορούσε κάλλιστα και ειδικά με κάποιες σκηνές όπως είναι το σκουλίκι άνετα θα μπορούσε να είναι εντελώς CGI και δεν το έκανε και μπράβο του. Μουσική επίσης είχε πολύ ωραία, δηλαδή ήταν σημεία που έβαζε κάποια πάρα πολύ γνωστά κομμάτια ω humor και ήταν πάρα πολύ ταιριαστό, με ξέρεις το τελευταίο που σας είπα και φυσικά, εντάξει, Michael Keaton... Γίγαντας, θεός, εξαιρετικός ως σκαθαρό είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα από το προηγούμενο. Και το παράπονό μου κιόλας είναι ότι ήθελα να έχει κι άλλο σκαθαρό μέσα και μάλιστα ότι άργησε να εμφανιστεί ως ένα βαθμό θα, θα έλεγα. Αλλά από ό,τι διάβαζα σε συνεντεύξη του Michael Keaton, φαίνεται πως ήταν δική του ιδέα να μην έχει πολύ screen time ως καθαρό γιατί λέει επειδή είναι δεύτερος χαρακτήρας δεν περιστρέφεται α πούμε, το έργο γύρω από αυτόν, ότι είναι για, είναι, είναι για να είναι, λίγο, λέει, χρειάζεται να είναι πρωταγωνιστής. Εντάξει, και okay, δεν είπα να είναι πρωταγωνιστή, να το βλέπουμε συνέχεια. Συμφωνώ δηλαδή σε ένα βαθμό σε αυτό, αλλά όχι και τόσο μειωμένο screen time, δηλαδή λίγο παραπάνω θα μπορούσε. Χώραγε. Επίση βρήκα αρκετά ενδιαφέρον αυτό το story με την Astrid που σα είπα στην αρχή, που βρέθηκε κατά λάθο στον, στον κάτω κόσμο και έπρεπε φυσικά να βρεθεί τρόπο να επιστρέψει πίσω. Και θα είχε και ενδιαφέρον αυτό με την Delores και του Καθαροζούμι, αν το είχαν αναπτύξει και δεν αναλώνονταν στο να έχει κάθε χαρακτήρα στο δικό του story μέσα στην ταινία το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να, να το δέσουμε, ας πούμε, να τα δέσουμε όλα μαζί. Οπότε αν είστε φαν του Originals καθαροζούμε και επιπλέον είστε και φαν του Tim Burton δεν βρίσκω το λόγο να μην περάσατε καλά στο συγκεκριμένο έργο. Από μένα δηλαδή είναι προτινόμενο. Αυτά λοιπόν για το Beetlejuice Beetlejuice. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλο του βίντεο και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στου συνδρομητέ του καναλιού. Τώρα φυσικά θα ήθελα να ακούσω τη δική σα άποψη από κάτω στα σχόλια και είμαι πολύ περίεργο αν είστε στο δικό μου στρατόπεδο ή αν ανήκετε σε αυτού που θεωρούν πω το παράκανε, α πούμε, μετά που έβαλε πράγματα από το original. Και θα σα δω στο επόμενο review.